Πεζοδρομήθηκε η παραλιακή οδός Εθνικής Αντιστάσεως από την διασταύρωση της οδού Αβέροφ έως την διασταύρωση με την οδό Δαγκλή από τις 3 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021 κάθε απόγευμα από τις 4 η ώρα έως τις 6 το πρωί της επομένης. Για τον απολογισμό της πρώτης ημέρας λειτουργίας της εστίασης μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Καφεζιθοπολών Νομού Καβάλας Γιάννης Νεστορίδης. Ήταν κάτι που το περιμέναμε βασικά από το γεγονές του ξαφνικού ανοίγματος της εστίασης και τις ειδικά αυτές τις μέρες που ήταν δύσκολες για εμάς να ανοίξουμε, αλλά και ο κόσμος μετά από ένα τριήμερο που πάει για τετραήμερο θα είναι και κουρασμένος αλλά και χορτάτος σε γενικές γραμμές. Ήταν κάτι που το περιμέναμε ώστε να μην έχει αυτό που όλοι λέγανε. Τη μεγάλη κίνηση. Το ποσοστό που έδειξε του κόσμου ήταν ελάχιστο και μιλάω για την εστίαση τώρα, για το φαγητό, έτσι. Για τα καφέ νομίζω ότι και εκεί ήταν πεσμένη η τέτοια, ας πούμε, ότι δεν είχε κόσμο αυτό που περιμέναμε, αλλά πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτές τις μέρες και θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ήταν πολύ βιαστικό. Το άνοιγμα γενικά της εστίασης, του καφέ και όλα αυτά ήταν πολύ βιαστικό. Και αυτό το έδειξε η σημερινή μέρα. Ναι, έχουμε ανοίξει μόνο το καφέ. Τη ταβέρνα δεν την ανοίξουμε και δεν θα την ανοίξουμε ακόμα. Και νομίζω ότι όσο θα είναι η απαγόρευση της μουσικής και το ωράριο κυκλοφορίας και όλα αυτά που ζητάνε από την εστίαση, νομίζω ότι θα το κρατάμε κλειστό το μαγαζί και θα ανοίξουμε όταν ελευθερωθούν πιο καλά και γίνουν πιο καλά τα πράγματα. Ναι, νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας. Φανταστείτε τώρα να στέλνουμε SMS για να πηγαίνουμε στην ταβέρνα ή να πηγαίνουμε να πιούμε καφέ. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι όλο. Η μουσική είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια πάνω στην εστίαση και στις ταβέρνες και στα καφέ και στα μπαρ, έτσι τα εξωτερικά. Είναι σαν να μην λειτουργούν τα μαγαζιά. Ο κόσμος όταν θέλει να βγει έξω πάει να ακούσει μια μουσική, να απολαύσει το χώρο, να απολαύσει το ποτό του. Χωρίς μουσική δεν απολαμβάνονται αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας.